Μπορούν άραγε οι άνθρωποι να δημιουργήσουν μεταθανάτια ζωή? Κάποιοι επιστήμονες το πιστεύουν. Το 2018 ο Αλεξέι Τσερτσέιν και ο Μαξίμ Τσερνίκοφ και οι δύο μέλη του ρωσικού υπερανθρωπιστικού κινήματος έγραψαν μία εργασία που περιγράφει τους κύριους τρόπους με τους οποίους η επιστήμη θα μπορούσε κάποια μέρα να κάνει δυνατή την αθανασία και την ανάσταση. Με το όνομα «Οδικός χάρτης της αθανασίας», το έργο περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι θα μπορούσαν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής ή να ζήσουν για πάντα με τη χρήση κρυογονικής, ώστε να παγώσουν μέχρι την κατασκευή νανορομπότ για θεραπεία τραυματισμών και κυταρική σαϊμποργοποίηση. Ο οδικός χάρτης της αθανασίας αναφέρει έναν ιδιαίτερα μεγαλειώδη δρόμο προς την αθανασία. Όπως περιγράφεται στο πλάν C του έργου, η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια προσομοίωση του παρελθόντος της ανθρωπότητας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, που θα είναι σε θέση να αναδομεί ψηφιακά τους ανθρώπους. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει DNA και άλλες πληροφορίες που αφορούν στα άτομα για να δημιουργήσει μοντέλα αυτών σε μια προσομοίωση, επιτρέποντας στους πρόσφατα αποθανόντες να βιώσουν μια άλλη ευκαιρία στη ζωή ή τουλάχιστον μια προσέγγιση ζωής. Η κύρια ιδέα μιας προσομοίωσης ανάστασης είναι ότι εάν κάποιος πάρει το DNA ενός αποθανόντος ατόμου και το υποβάλει στην ίδια αναπτυξιακή συνθήκη, καθώς και διορθώσει την εξέλιξη με βάση κάποια γνωστά αποτελέσματα, είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα μοντέλο αυτού που να είναι πολύ κοντά στο πρωτότυπο. Έγραψαν οι ερευνητές και συμπλήρωσαν. Δείγματα DNA των περισσότερων ανθρώπων που έζησαν τους τελευταίους 1 έως 2 αιώνες θα μπορούσαν να εξαχθούν μέσω της παγκόσμιας αρχαιολογίας. Μετά τη στιγμή του θανάτου, το προσομοιωμένο άτομο μεταφέρεται σε κάποια μορφή της μεταθανάτιας ζωής, ίσως παρόμοια με τις θρησκευτικές του προσδοκίες, όπου συναντά τους συγγενείς του. Αλλά αυτό το ψηφιακό αντίγραφο θα ήσουν πραγματικά εσύ ή περισσότερο ένα θεμελιωδώς διαφορετικό ψηφιακό «ον» που απλά σου μοιάζει? Τι γίνεται με τους άλλους ανθρώπους εντός εισαγωγικών που θα κατοικούσαν στην προσομοίωση? Θα ήταν πραγματικοί? Και θα ήθελαν πραγματικά οι άνθρωποι να επαναλαμβάνουν τη ζωή τους ξανά και ξανά, ίσως και αένα? Φυσικά αυτές είναι ερωτήσεις που δεν μπορεί να απαντήσει ο δικός χάρτης αθανασίας. Αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι εάν η τεχνολογία καταφέρει ποτέ να δημιουργήσει μια προσομοίωση ανάστασης, θα απαιτηθούν τεράστια ποσά υπολογιστικής ισχύως, πολύ μεγαλύτερης από αυτή που υπάρχει επί του παρόντος στη Γη. Εκεί μπαίνουν στο παιχνίδι οι σφαίρες Dyson. Το 1960, ο θεωρητικός φυσικός Freeman Dyson δημοσίευσε μια εργασία που περιέγραφε μια περίεργη στρατηγική όπου μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι επιστήμονες για να ανιχνεύσουν σημάδια εξωγήινης ζωής. Αναζητήστε αστέρια που περικλείονται από γιγάντιες μεγαδομές. Γιατί αυτό? Ο Dyson κατάλαβε ότι αν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί που διασχίζουν το διάστημα, τότε πρέπει να έχουν βρει έναν τρόπο να παράγουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Ένας θεωρητικός τρόπος με τον οποίο οι εξωγήινοι θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό είναι να αξιοποιήσουν τη δύναμη των αστεριών. Περιβάλλοντας ένα αστέρι με δομές σε τροχιά που συλλαμβάνουν την ηλιακή ενέργεια, ένας πολιτισμός θα μπορούσε θεωρητικά να παράγει πολύ περισσότερη ενέργεια από ό,τι θα μπορούσε σε έναν πλανήτη. Αυτή είναι η βασική ιδέα πίσω από τις σφαίρες Dyson. Φυσικά η σύγχρονη επιστήμη απέχει πολύ από το να είναι σε θέση να οικοδομήσει μια τόσο περίπλοκη μεγαλοδομή και δεν είναι σαφές αν αυτό θα καταστεί ποτέ δυνατόν.
Μια αληθινή σφαίρα γύρω από τον ήλιο είναι κάτι το εντελώς ανέφικτο. Είπε στο Popular Mechanics το 2020 ο Stuart Armstrong, ερευνητής στο Future of Humanity Institute του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος έχει μελετήσει την ιδέα των μεγαδομών. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και επιχειρήματα ενάντια στη δυνατότητα υλοποίησης των σφαιρών Dyson. Προφανώς οι σύγχρονες μηχανολογικές μας ικανότητες δεν θα μας επέτρεπαν να χτίσουμε μια κατασκευή τόσο μεγάλη και περίπλοκη και στη συνέχεια να τη μεταφέρουμε στον ήλιο. Και ακόμα κι αν οι μηχανικοί μπορούσαν να κατασκευάσουν ένα τεράστιο ηλιακό κέλυφος, δεν έχουμε υλικά με αρκετή εφελκυστική αντοχή ώστε να συγκρατήσουμε τη δομή όταν αυτή περιβάλλει τον ήλιο. Άλλα πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν είναι τα εξής. Σύγκρουση διαστημικών σκουπιδιών με τη σφαίρα. Αναποτελεσματικότητα στη μεταφορά της ενέργειας πίσω στη γη. Και αδυναμία συντήρησης μιας μεγαδομής που θα βρίσκεται επικίνδυνα κοντά στον ήλιο. Εν ολίγης, η σφαίρα Dyson είναι μια πολύ θεωρητική έννοια. Για την ώρα και στο επίπεδο που βρίσκεται η τεχνολογία μας, ένα τέτοιο εγχείρημα μάλλον δείχνει ανέφικτο. Τι συμβαίνει όμως με κάποιους πιθανούς προηγμένους πολιτισμούς? Οι επιστήμονες συνεχίζουν να αναζητούν εξωγήινους πολιτισμούς, αν και δεν το έχουν πετύχει ακόμα. Οι συντάκτες μιας νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Monthly Notices of the Royal Academy of Sciences πιστεύουν ότι οι τεχνολογίες πιθανών εξωγήινων με τη μορφή σφαιρών Dyson μπορεί να έχουν ήδη ανακαλυφθεί. Σύμφωνα με τη γνωστή κλίμακα Kardashev, μόνο ένας πολιτισμός τύπου 2 θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ανθρωπότητα δεν έχει φτάσει καν στο επίπεδο του πολιτισμού τύπου 1. Οι σφαίρες Dyson μπορεί να αποτελούν τεχνοϋπογραφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση της ύπαρξης ενός εξωγήινου πολιτισμού, λένε οι επιστήμονες. Ανέπτυξαν λοιπόν μια μέθοδο εύρεσής τους και την εφάρμοσαν με επιτυχία στην πράξη. Οι επιστήμονες ανέλησαν δεδομένα από το διάστημα και τα επίγεια τηλεσκόπια σχετικά με διαφορετικά αστέρια. Συνολικά αυτά τα δεδομένα αποτελούνται από 5 εκατομμύρια πηγές υπέρυθρου φωτός. Χρησιμοποιώντας μια νέα μέθοδο επεξεργασίας δεδομένων, οι επιστήμονες αναζήτησαν μερικώς ολοκληρωμένες σφαίρες Dyson που θα πρέπει να εκπέμπουν υπερβολική υπέρυθρη ακτινοβολία. Δηλαδή, αυτή η δομή πρέπει να απελευθερώνει περιττή θερμότητα με τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας μεσαίου εύρους. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά δεν είναι τα μόνα αντικείμενα που μπορούν να το κάνουν αυτό. Για παράδειγμα, η ίδια ακτινοβολία μπορεί να παραχθεί από δακτυλίου σκόνης που περιβάλλουν τα αστέρια. Αλλά η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε πηγές που εμφανίζουν ένα παράξενο πλεόνασμα υπέρυθρης ακτινοβολίας που δεν μπορεί να αποδοθεί σε καμία γνωστή φυσική πηγή τέτοιας ακτινοβολίας. Με αυτό το δεδομένο, από περίπου 5 εκατομμύρια αρχικά αντικείμενα, απομένουν μόνο 7 που θα μπορούσαν να είναι σφαίρες Dyson και οι επιστήμονες πιστεύουν ότι πράγματι είναι. Προς το παρόν όμως, αυτές οι δομές είναι υποψήφιες για τον τίτλο σφαίρες Dyson, επειδή μπορεί να υπάρχουν άλλοι λόγοι για την εκπομπή αυτής της περίσχιας υπέρυθρης ακτινοβολίας. Το επόμενο στάδιο της έρευνας θα είναι να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τι ακριβώς ανακάλυψαν οι αστρονόμοι. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατός ο προσδιορισμός της πηγής της υπέρυθρης αυτής ακτινοβολίας.